Δηλαδή ο κόσμος έχει πανικοβληθεί. Από την Παρασκευή που έκλεισε το νερό έχει και βγήκαν ανακοινώσεις, έχει πανικοβληθεί. Αυτό έγινε την Παρασκευή λοιπόν. Θα μας πείτε λίγο τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, τι γνωρίζετε εσείς. Τώρα εσείς έχετε και μια εμπειρία, μπορεί να έχετε διαχειριστεί και τέτοια θέματα με υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πείτε αναλυτικά όλα τώρα. Βεβαίως. Εγώ έχω μάθει ότι το νερό έχει πρόβλημα αρχές 17. Τέλη 16, αρχές 17. Συγγνώμη, έχετε μάθει ότι το νερό έχει πρόβλημα από τα τέλη του 16 και του 17? Ναι, ναι, δηλαδή τέλη 16, αρχές 17. Τι εννοείτε ότι έχετε μάθει ότι έχει πρόβλημα? Ότι υπάρχει πρόβλημα στη γεώτρηση, γιατί έχουν κλείσει τη γεώτρηση. Ναι. Και πήρατε για... Λόγω που γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση της ίδρυσης του σπηλιού, ναι, ενδιαφέρθηκα να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Παύλου, τον υπεύθυνο που ήταν στη ΔΕΗ. Αυτά έγιναν τέλος του 2016, αρχές του 2017, μου λέτε. Αυτό έγινε αρχές του 2017. Του 2017. Ναι. Ωραία. Και μου ενημέρωσε ο άνθρωπος ότι έκανα εξετάσεις στη γεώτρηση και βγήκε κατάλληλο. Δύο φορές έκανα εξέταση και βγήκε κατάλληλο. Και βγήκε ακατάλληλο. Ακατάλληλο. Ναι. Και έκλεισε τη γεώτρηση. Και έπαιρνε το δυσπηλείο από άλλη γεώτρηση και μου εξήγησε ότι θα κάνει καινούργια γεώτρηση άλλη. Αυτό έγινε λοιπόν το αρχές του 17. Αρχές του 17. Λέτε ότι από μια συγκεκριμένη γεώτρηση, από εκεί που δίνονταν το νερό στο δυσπηλείο, ναι, 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 εντοπίστηκε πρόβλημα, το έκλεισε λέτε και έκανε ένα άλλο έργο για να δώσει απαλού νερό. Ναι. Μάλιστα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από εκεί και μετά? Μέχρι, δηλαδή νερό υπήρχε στο δυσπηλείο. Ναι. Υπήρχε στο δυσπηλείο νερό, αλλά τώρα βγήκε ανακοίνωση ότι το νερό είναι ακατάλληλο ούτε για αναπίνηση ούτε για να πλύνεσαι. Τίποτα. Ναι, είναι για ναι, τα πάντα ακατάλληλο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εκτός για τη χρήση τουαλέτας. Εντάξει. Ναι, ναι. Ωραία. Τι ανησυχία τώρα υπάρχει για το πόσο καιρό πίνεται, ας πούμε, γιατί και αυτό μου το λέγανε κάποιοι. Ναι, το νερό από την καινούργια, από την άλλη γεώτρηση, γιατί είχαμε τρεις γεωτρήσεις. Ναι. Ήταν καλό. Και τροφοδοτούν το δυσπηλείο από τις άλλες γεωτρήσεις, mm-hmm, και δεν έφτανε το νερό και δώσανε από το δίκτυο της Καστοριάς, το μισό χωριό έπαιρνε από την Καστοριά. Ναι. Και το μισό το χωριό έπαιρνε από το γεώτρηση που υπήρχε. Για να καταλάβω λίγο, από την στιγμή που προέκυψε πρόβλημα και πήγαμε σε άλλη γεώτρηση με το έργο του Παύλου, ενώ που ήταν πρόεδρος ΔΕΙΑΚ. Η γεώτρηση άλλη που έγινε, ναι, πάλι δεν επαρκούσε το νερό. Ναι. Δεν επαρκούσε το νερό γιατί είναι η στάθμη πολύ χαμηλή. Mm-hmm. Δηλαδή μόλις τραβούσε για να γεμίσει τη δεξαμενή, έπιανε αέρα το μηχάνημα και δεν γέμιζε και αναγκαστήκανε, φέρνανε από το δίκτυο της Καστοριάς. Mm-hmm. Ναι. Για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά από τη στιγμή που πήγα εγώ στον κύριο Παύλο στο γραφείο του και ζήτησα τις εξετάσεις, ναι, μου είπε ότι δεν τις έχω εγώ. Δεν τις έχω εγώ. Εγώ λέω θα πάω να το εξετάσω το νερό, ναι, θα πάω να πάρω δείγματα. Από την άλλη γεώτρηση που έγινε, έτσι. Αυτοί που κλείσανε. Ναι, ναι. Θα πάω να εξετάσω το νερό, λέω, για να δω τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτό την άλλη μέρα έστειλε το ρουσκόπουλο, έβγαλε τη μηχανή από τη γεώτρηση. Αν θέλετε λίγο μόνο, κλείστε το κινητό σας, επειδή χτυπάει συνέχεια, για να μην και εσείς λίγο μπερδεύεστε, για να έχουμε έναν ρυθμό σκέψης καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, κλείστε το κινητό για να το κουβεντιάσουμε πιο καλά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά, ναι, θέματα και πρέπει να έχουμε προσοχή. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι εσείς είπατε θέλετε να δείτε από τη γεώτρηση που έκλεισε, ναι, τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ναι. Και δεν μου τα έδωσε. Δεν σας τα έδινε ο κύριος Παύλου? Δεν μου τα έδωσε ο κύριος Παύλου. Ναι. Λέει, δεν τα έχω εγώ. Ναι. Εσύ του λέω, μου είπες ότι τα έχεις τα αποτελέσματα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ αφού έκλεισε αυτή η γεώτρηση, αφού έκλεισε, τι θέλαμε αποτελέσματα από αυτήν, ξανά να δούμε. Ναι. Ήθελα να πάρω εγώ τα αποτελέσματα, ναι, αποτελέσματα να εξετάσω το νερό, αν είναι μολυσμένο. Ναι. Και αυτό την άλλη μέρα έστειλε το ρουσκόπουλο, έβγαλε τη μηχανή από τη γεώτρηση και έστειλε και τη ΔΕΗ, ξύλωσε τα ρολόγια, για να μην μπορούμε να πάρουμε νερό. Ναι, εντάξει, γιατί ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε σου, ναι, λέει δεν χρειάζεται εκείνα. Κάλεσα την κυρία Νικοπούλου που είναι υπεύθυνη, ναι, στο γραφείο μου, ναι, και μου εξήγησε ότι θα πει το ρουσκόπουλο για να βγάλει νερό να το εξετάσουμε άλλη μια φορά. Ναι. Πράγματι, Πέμπτη ήτανε, πήγε ο ρουσκόπουλος, έβαλε το μηχάνημα και με λέει θα τρέξει
τέσσερις μέρες μέχρι τη Δευτέρα. Μισό λεπτό, δεν κατάλαβα. Ο Ρουσκόπουλος τι είναι, είναι εταιρεία που κάνει τέτοια πράγματα. Ναι. Ωραία. Ναι. Νόμιζα είναι υπαλληλικό προσωπικό, νερό, αυτό δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ναι. Έτρεχε το νερό και τη Δευτέρα το πρωί πήραμε νερό από τη γεώτρηση που έκλεισε ο κύριος Παύλου. Μάλιστα. Το δώσαμε για εξετάσεις. Ναι. Ήρθε και η κυρία Νικοπούλου με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, πήραν και αυτοί. Το δώσαμε εμείς για εξετάσεις και το νερό βγήκε σε αρίστη κατάσταση. Και πήρα τις μελέτες εγώ, πήγα στο γραφείο του κυρία Νικοπούλου, μου λέει δεν έκανες αυτή την εξέταση. Λέω δώσ' μου τις εξετάσεις αυτές που κάνατε, δεν μου τις έδωσε. Πήγε στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου, έκανα την καταγγελία, τον εξήγησε τον Δήμαρχο, έκανα καταγγελία εκεί στο γραφείο του Δημάρχου, ήταν τον Οκτώβριο του 2017. Ναι, κάνετε έκανα καταγγελία για να κάνει έρευνα ο Δήμαρχος τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, καθίστε. Δηλαδή, εσείς τώρα μου λέτε ότι εντοπίστηκε αρχικά πρόβλημα στη γεώτρηση. Την κλείσαν τη γεώτρηση. Εσείς είπατε ότι αποκλείται να υπάρχει πρόβλημα. Κάνατε νέες μετρήσεις. Ναι. Είδατε ότι το νερό είναι μια χαρά. Ναι. Και η ίδια. Τώρα, και ποια γεώτρηση δίνει το πρόβλημα τώρα, άλλη. Και η άλλη γεώτρηση. Και τώρα άλλη. Δημιούργησε άλλο πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα. Ναι. Άλλο πρόβλημα δημιούργησε. Τέλος πάντων, ένα-ένα τώρα. Όταν πήγατε στον Δήμαρχο, του είπατε ότι η γεώτρηση που κλείσαμε είναι καλή. Κάνε έρευνα, του λες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έκανα καταγγελία εγώ για να κάνει έρευνα ο Δήμαρχος. Ναι, και τι έγινε τελικά. Και ξαναπήρα νερό από τη γεώτρηση. Η κυρία Νικοπούλου μου είπε ότι πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Λέω, δεν πρέπει να κλείσει, να εντοπιστεί από πού μολύνεται το νερό και να κλείσει από εκεί που μολύνεται. Ναι, με λέει, εγώ τα στέλνω στο τμήμα περιβάλλοντος για να κάνουν την έρευνα. Μίλησα με την κυρία Τζένι που είναι στο τμήμα περιβάλλοντος τον Απρίλιο, το Μάρτιο. Και μου λέει, κάναμε κάποια έρευνα, εντοπίσαμε δύο σημεία από που μολύνεται, αλλά πρέπει να περάσει κάποιος καιρός, με λέει, για να σιγουρευτούμε. Λέω, δεν πρέπει να κλείσει. Βεβαίως πρέπει να κλείσει. Και από τον Απρίλιο δεν έγινε τίποτε. Α, δεν έγινε. Δηλαδή τώρα, άρα θέλω να έρθουμε λίγο σε αυτόν τον χρόνο που περιγράφεται. Ότι από τον Απρίλιο του 2017 θα έπρεπε να γίνει τι, νέες μετρήσεις να κάνουμε. Η κυρία Τζένι μου είπε ότι εντοπίσανε από πού μολύνεται το νερό. Ωραία, το εντοπίσαμε αυτό λοιπόν. Το εντοπίσανε. Και λέω, δεν πρέπει να κλείσει. Λέει, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, γιατί θα το δώσουμε και στο τμήμα βιομηχανίας, να συντονιστούμε και οι δύο μαζί. Mm-hmm. Και από τότε δεν έγινε τίποτα. Και τώρα παρουσιάζεται ότι το νερό είναι ακατάλληλο και από τις άλλες γεωτρήσεις. Και από τις άλλες, μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Άρα, ναι, άρα εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, από τη μία γεώτρηση πρόβλημα την κλείσαμε, από την άλλη το κάναμε, πάλι πρόβλημα, ξανά από την άλλη. Αυτό ακριβώς. Από οπουδήποτε δηλαδή παίρνει νερό το δυσπηγείο είναι προβληματικό, είναι μολυσμένο το νερό. Βεβαίως προβληματικό. Εγώ, κυρία Παραρά, ένα γνωρίζω. Ναι. Όταν διαπιστώνεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η πρώτη κίνηση είναι να κλείσεις το νερό. Η δεύτερη κίνηση είναι να βρεις τρόπο να μην αφήσεις τον κόσμο χωρίς νερό. Και η τρίτη κίνηση είναι να εντοπίσεις, να βρεις από πού υπάρχει το πρόβλημα της μόλυσης. Καθίστε και να λίγο. Σταματήσεις τη μόλυση. Δηλαδή, δεν σταμάτησαν από εκεί που μολύνει το νερό. Μισό λεπτό. Η ΔΕΙΑΚ δεν έκανε αυτό που έπρεπε, παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα. Μόλις είδαν τις μετρήσεις ότι δεν είναι φυσιολογικές, δεν είπε κλείνουμε το νερό. Ναι, το κλείσε η ΔΕΙΑΚ το νερό. Το κλείσε. Εσείς λέτε, έκανε ανακοινώσεις ότι το νερό είναι ακατάλληλο. Και ακόμη και να πληθείς. Ναι, ναι, ναι. Λέτε ότι θα έπρεπε να προηγηθεί εβδομάδες πριν, νοείται να. Όταν υπάρχει το πρόβλημα από αρχές 17 και δεν βρίσκει, δηλαδή βρήκες από πού μολύνεται και δεν κλείνεις. Δηλαδή να δηλητηριαστεί όλος ο κόσμος. Καθίστε, εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτά που είπατε είναι ότι στην πρώτη γεώτρηση που εντοπίστηκε πρόβλημα έκλεισε, μετά πήγαμε σε άλλη γεώτρηση, ήταν φυσιολογικές οι τιμές. Ναι. Είπατε εσείς ότι εντοπίστηκε και στη δεύτερη γεώτρηση πρόβλημα, την κλείσανε και πήγαν και σε τρίτη. Πήγαν και στην τρίτη. Η τρίτη είναι αυτή η τελευταία τώρα που εντοπίσαμε και κλείσαμε αυτό. Ναι, και έκλεισε και αυτή. Και αυτή, ναι. Δεν έκλεισε, δεν νερό υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δίκτυο. Υπάρχει, ναι. Α. Υπάρχει και βγάλαν ανακοινώσεις, ενώ τώρα και η δεξαμενή μολύθηκε και το δίκτυο της ίδρυψης όλο μολύθηκε, τα πάντα μολύθηκε. Α, λέτε ότι θα έπρεπε ίσως να κλείσει κανονικά, αλλά και η χρήση τουαλέτας πού το πάμε μετά, τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το νερό για τουαλέτα, υπάρχει. Ναι, γι' αυτό λέω ότι αν το κλείσεις και λες ότι το κλείνω, έτσι, μετά η χρήση τουαλέτας είναι δύσκολο πράγμα. Εντάξει, συμφωνούμε. Τώρα, τι επίσημα, τι σας έχουν πει, ας πούμε, τώρα 4-5 μέρες εκεί, ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι. Θα φέρουν νερό από το Μανιάκι. Σε 4-5 μέρες θα φέρουν νερό από το Μανιάκι. Ναι. Η πρότασή μου είναι, κύριε Παραρά, το εξής, ότι να αναλάβει ο εισαγγελέας, να αναλάβει η αστυνομία, να αναλάβει το τμήμα υγιεινής, να ανοίξουν τις γεωτρήσεις όλες,
δηλαδή και αυτοί που έκλεισαν, να πάρουν δείγματα να το εξετάσουν, γιατί τη εξέταση μόνο η ΔΕΑ έκανε. Δηλαδή να πάρθουν τα δείγματα, να γίνουν εξετάσεις από παντού. Ναι. Όταν για λέτε, να βρεθεί κάποια άκρη. Ναι, όταν λέτε να παρέμβει η εισαγγελέα και η αστυνομία, γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή υπάρχει λόγο για να. Όταν παρεμβαίνει ο εισαγγελέα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει δόλο, υπάρχει, ναι, καθυστέρηση. Δεν πρέπει να εξετάσουν τι γεωτρήσει, ναι, δηλαδή αν είναι μολυσμένο ή όχι. Ναι, πρέπει να εξεταστούν, λέτε, όλα αυτά. Γιατί έχω κάποιε υποψίε, δηλαδή με έχουν βάλει δηλαδή κάποιες υποψίες και γι' αυτό προτείνω αυτό το πράγμα. Μουσάλτε, να εξεταστούν οι γεωτρήσεις. Τι υποψίες έχετε ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι από τις γεωτρήσεις? Δηλαδή το νερό μπορεί να μην έχει τόσο πρόβλημα όσο μιλάνε. Ναι. Γιατί το νερό αυτό που κλείσαν τη γεώτρηση περνάει ολόκληρο ποτάμι πάνω από το γράμμο. Ναι. Αυτό είναι τρεχούμενο νερό, δεν είναι στεκάμενο το νερό. Εξηγήστε μου τι εννοείτε ακριβώς, έτσι ανοιχτά για να καταλάβουμε, γιατί είναι ώρες δύσκολες. Λέτε ότι το νερό μπορεί να είναι εντάξει, αλλά στο σημείο της γεώτρησης να προκαλεί τη μόλυνση. Δηλαδή το νερό που έχει γεώτρηση, ναι, είναι τρεχούμενο. Ναι. Ναι. Και δεν είναι στεκάμενο. Ναι. Αυτή τη γεώτρηση που κλείσανε. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς που πήραμε νερό, τα αποτελέσματα βγήκαν σωστά. Μάλιστα. Πώς βγήκαν σωστά σε εμάς? Οι κάτοικοι που μαθαίνουν ότι μαζεύτηκαν για υπογραφές και τα λοιπά, για εισαγγελέα, γιατί... Ναι, πήγαν σε κάποιο δικηγόρο να παρέμβει εισαγγελέας. Να παρέμβει εισαγγελέας. Ναι. Ναι, εννοώ να παρέμβει για αυτό που είπατε μόλις τώρα, δηλαδή για να... Δεν ξέρω, για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα. Θεωρείτε ότι είναι αναγκαία η παρέμβαση του εισαγγελέα για κάποιο ζήτημα? Πρέπει και να γίνει, ναι, έρευνα από ποιο? Την αρχή μέχρι το τέλος. Πρέπει να γίνει έρευνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή, για να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, η υπόθεση έχει από αρχές 17. Αυτό μου κάνει εντύπωση πάντως που λέτε ότι έχει από αρχές 17. Είναι ένα ζήτημα τώρα να μου λέτε ότι είναι από αρχές του 17 όλο αυτό. Όπως πληροφορήθηκα, οι μετρήσεις γινότανε και δεν ήταν πάνω από τα. Δηλαδή, δεν είχαν πιάσει τα όρια που να κλείσει. Δηλαδή, ήταν κάτω από τα όρια. Και μετά ανέβηκε πάνω από τα όρια και κλείσαν το νερό. Mm-hmm, ναι. Αυτό διαπιστώθηκε. Αυτό διαπιστώθηκε τώρα. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα το τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι, νερό κανείς δεν πίνει, κύριε πρώην πρόεδρε, έτσι. Κανείς δεν... Πίνουν. Και τα μικρά τα παιδιά πηγαίνουν, ανοίγουν τις βρύσες και ο κόσμος που θα κάνει μπάνιο, κάνει και μπάνιο. Εγώ προσωπικά έκανα και μπάνιο όλες τις φορές. Και μέρες που είναι, τι να μην κάνεις μπάνιο και πώς να μην κάνεις μπάνιο. Μπορείς να μην κάνεις. Πρέπει πάντως να γίνει άμεσα το έργο, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, πρέπει να γίνει άμεσα το έργο. Το έργο αυτό... Να γίνει άμεσα το έργο, ναι, και να δοθεί εντολή από όλες τις γεωτρήσεις του Δεσποινίδη να εξεταστεί πάλι το νερό. Από όλες τις γεωτρήσεις. Προτεραιότητα έχει να γίνει το έργο να έχει νερό κόσμος. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, δεν έχω τίποτα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.